Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματά μας τώρα. Βεβαίως. Να πούμε κατευθείαν, όχι Παναγία μου εδώ. Τι, βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια φωτογραφία του νέου μας πλανητάρχη από την Daily Mail και Φτιάξε θέλω μας. Να μας... Όχι ρε σατανά, μας θέλεις, ε! Πού βρέθηκε αυτή η φωτογραφία. Ρε παιδιά, συγγνώμη Κατερίνα μου, θέλω να μπεις μέσα του. Και να μου πεις τι σκέφτεται και τι νιώθει. Βάλε ρε Μπίλη το τραγούδι που του ταιριάζει. Αν δεν σου μάθει αυτό τον έρωτα με αυτό το φουρνούζι το μίνι, ποιο θα σου μάθει, ρε. Μαλί, μαλί όμως. Θα φιονίζομαι, ρε, να μην είμαι ψηφοφόρο να πάω να του ρίξω 5-10. Έλα, βρε, Κατέρινα. Όχι για τον Τραμπ, λέω. Παιδιά, με το φλωράλα που πίσω το μαξιλάρι, αφιονίζομαι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω εκπομπή έτσι. Πιστεύει, είναι μια πόζα που ο αγαπημένο θα την έπαιρνε και θα σου λέγε Κατερίνα, τράβα μια φωτογραφία. Έτσι, όμω έτσι. Κατερίνα, τράβα μια φωτογραφία. Αυτή την ώρα με το φουρνούζι. Πού βρέθηκε αυτή η φωτογραφία, γιατί είναι από εσωτερικό χώρο σπιτιού, μπορεί και φοιτητικό του. Δωμάτιο. Δεν μου κάνει σπιτιού φοιτητικό. Γιατί αυτό μα έχει συνηθίσει σε άλλα σπίτια, χρυσά ναι. κτλ. Εμένα πάλι σαν κλινική από το ξένο, Μπέτι Φόρντ μου μοιάζει. με την ρόμπα εννοεί. Ρόμπα και από πάνω ο ροζ, δεν βλέπει το καλώδιο. Λοιπόν, Ελένη, πού το είδε το καλώδιο, έχει δει και υπάρχει ένα καλώδιο. Είναι το φωτάκι του. Το παιδί εκεί κάτι δοκιμάζει. Τι δεν ξέρουμε όμω. Τι δοκιμάζει κάτι. Όχι, ρε Κατερίνα, γιατί και οι άντρε παίρνουν τέτοιου πόζε. Δεν είναι έτσι. Αυτό που το πήγαινε βόλτα και τότε που είχε μάλλον πολύ περισσότερο, το έφερνε από εδώ εκεί. Ναι. Δεν ξέρω. Μήπω τότε ήταν μόδα και το κράτησε μέχρι σήμερα που οπωσδήποτε θα έχει λιγότερα μαλλιά. Πάντως, ο παρουσιαστής του Daily Show, για το διαβάσατε, είπε το εξής, λέει, η προεδρία του Τραμπ είναι σαν τα μαλλιά του. Είναι αληθινά, αλλά είναι και απαράδεκτα μας. Δηλαδή, το ξέρουμε ότι είναι πραγματικά, εντάξει, το έχουμε πιστέψει. Αλλά δεν τα πιστεύουμε αυτά τα μαλλιά. Είναι σαν την προεδρία του, έτσι κάπως είναι. Εσύ, φίλε μου, Γρηγόρη, κέρδισε, αλλά... Πηγαίνει στα ξενοδοχεία, την ανοίγει την πορτοφόλα. Έπαιρνε εσύ μια τέτοια πόουζα απέναντι από την Ναταλή. Πού πιστεύεις ότι θα έχει φτάσει με τρέξιμο, Ορεστιάδα, θα πέρναγε τα σύνορα. Θα έχει φτάσει κορώνη. Γιατί ρε εσύ, άμα θα βγάζει αυτό τον Άντι θα τη χάλαγε. Ποιον άλλο, εγώ εδώ πέρα βλέπω μια ισοστρέφεια. Οι παλάμες είναι κλειστές, είναι λίγο μαζεμένος, έχει μια συστολή. Συνδιανάλυση είναι αυτή που έκανε. Έχει μια ισοστρέφεια, το δέχομαι. Κοίτα, όντως και το χέρι με το ρολόι και αυτό κλειστό. Εκτός αν είχε βγάλει κανένα σπιθωράκι εκεί πέρα και το σκάλιζε. Μήπως τον μαλώσα. Μπράβο, είναι σημαντικό. Μου φαίνεται. Υπάρχει μια ισοστρέφεια γιατί λέει τώρα αγγίζω απλά την τελειότητα. Πάω για πλανητάρχη και αρατά. Λοιπόν, και μια που ρώτησε πού βρέθηκαν, αυτές τις φωτογραφίες είναι μια σειρά. Θα δεις και την επόμενη. Είναι μια σειρά από φωτογραφίες που τις είχε ένα συλλέκτη. Ο οποίος αυτή είναι η επόμενη. Εδώ είναι νόστιμος. Εδώ είναι αντρίλα, τώρα τον βλέπεις και τρέχει. Δεν είναι το θέμα αντρίλα μου, ρε Γρηγόρη. Όχι, όλα αντρίλα τα λες. Με την τρίχα αυτή. Δεν γίνεται αντρίχα, νόμιζα ότι φοράει μπλουζάκι. Όχι, η τρίχα αυτή. Δεν το κατάλαβα. Εγώ εστίασα στο πρόσωπο, ρε παιδί μου. Είναι πιο καλή φωτογραφία. Δηλαδή, εντάξει, λες. Είναι πιο νόστιμο. Και τι λέει πάντα με νεγάκι το σωστό φόντο. Είναι το φόντο ίδιο με το χρώμα του μαλλιού. Έχει κάτι καλά. Όχι, γιατί λίγο χάνεται το μαλλί, αλλά ωραία είναι. Όχι, αυτή η φωτογραφία είναι πολύ καλύτερα την άλλη. Κακό που έβγαλε στην άλλη, ρε Γρηγόρη. Δεν λες να τον θάψει. Ναι. Ενώ με αυτή καψουρευτήκαμε. Είσαι ντέμοκρατ. Είσαι ντέμοκρατ. Είσαι αριστερούλη. Είμαι αριστερό. Τι σε πειράζει. Πού, σε ξένε χώρε. Γιατί σε ξένε χώρε. Δεν πλησιάζει ποτέ αυτό το χρώμα. Σε άλλε χώρε. Στη δικιά μα χώρα ποτέ. Στην Αμερική είμαι αριστερό. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε δηλώσει. Γιατί ζηλεύει. Είσαι στην Αμερική αριστερό. Πέντε έχει στην Αμερική αριστερό και σε ο ένα. Φοβορή, μιλά και εσύ, βοήθα. Εγώ είχα πει αριστερούλη, αλλά δεν με πιστεύω. Αριστερούλη. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι φωτογραφίες δόθηκαν στην Daily Mail από συλλέκτη που τις είχε αγοράσει. Προφανώς και τις πλήρωσε. Γιατί τις είχε αγοράσει από συλλέκτη. Από συλλέκτη, δηλαδή, θέλω να πω, ένας άνθρωπος είναι ζωή. Δεν είναι, ας πούμε, η Μέρλιν που λένε πάμε να αγοράσουμε τις φωτογραφίες να δεις. Αυτό ποιο είναι. Ο Τραμπ, με όχι, ρε παιδιά, κάθε φωτογραφία άλλη φάτσα. Είναι διαμάντι ο άνθρωπο. Τώρα εδώ, α πούμε, το αδικεί. Η μύτη είναι πιο μεγάλη από το κεφάλι του παιδιού. Εδώ αδικεί το Τραμπ και η γραβάτα αυτή που είναι ο Λαμπρούκο Μπαλαντέρ. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Τραμπ, δηλαδή πριν τα χρυσά ήταν εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το παιδί γεννήθηκε και βαφτίστηκε σε χρυσή κολυμπήθρα. Ναι, κολυμπήθρα και εγώ. Επίσης όρθιο τον έχουμε. Πουθενά όλο τα νάσκελο το δείχνει η φωτογραφία. Έριχνε ύπνος για να μπορεί να σκέφτεται και να δημιουργεί. Όχι, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Είναι η ρόμπα. Δεν το πιστεύω. Η ρόμπα αυτό τον έχει. Ποια πρώην του πούλησε αυτές τις φωτογραφίες στο συλλέκτη. Δεν μπορεί, είναι πολύ προσωπικές σου φωτογραφίες. Και το παράθυρο από πίσω μου θυμίζει πολύ
παλαιότερα χρόνια στα εξουσικά που μπαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, μπράβο. Είναι ωραίο για 40, για αγόρια, είναι για τέτοιο αυτό το πράγμα. Εγώ νόμιζα ότι είναι σε φεστιδάκι εδώ, αλλά δεν είναι. Να το αφαίρετο. Παιδιά, συγγνώμη, είναι πολύ προσωπικές το φωτογραφίες. Πολύ, πολύ. Εμείς πώς τις παίζουμε. Αφού την Daily Mail. Εντάξει, εντάξει. Τι έπαιξε Daily Mail, μη φοβάμαι. Δεν παίρνει τον Αλτζέ. Βάλε πλάτη την Daily. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι δικέ του, δηλαδή. Είναι στο σπίτι του. Ξέρω εγώ. Ποιο συλλέκτη ήθελε να έχει αυτές τις φωτογραφίες του Τραμπ. Ερωτώ. Τι μπορεί να έχει. Μα τι σκέφτηκε αυτό. Τι σκέφτηκε. Όταν τον βάλε στο σκρίνιο απέναντι να φτιάχνει μέρα μου. Όχι, ρε Ζή. Τον έβλεπε ραγδαία ανερχόμενο και σου λέει, α μαζέψω καμιά φωτογραφία. Κάποια στιγμή αυτό ο άνθρωπο μπορεί να την κάνει. Τώρα αυτό που έδωσε φωτογραφίε και ζήτησε να κρατηθεί η ανωνυμία του είναι πλούσιο. Γιατί φαντάζομαι. Δεν τις έδωσε δωρεά. Γιατί να προφανώς... δωρεάν. Αυτός δωρεάν τις πήρε. Αυτός πόσα να πήρε ένα Τραμπ ξαπλωμένο με τον Μπουρνούζι τότε. Είναι προσωπικές φωτογραφίες. Πολύ, πολύ προσωπικές. Ναι. Δεν είναι έξω σε δημόσιους χώρους. Είναι σαν... Δηλαδή με τον Μπουρνούζι ξάπλα στο πιτσιλωτό μαξιλάρι. Το πιτσιλωτό μαξιλάρι. Γι' αυτό και εσύ πρόσεχε τις φωτογραφίες που βγάζεις στα σπα που πηγαίνεις με Καταλή. Σταμάτη, μην καρπώνεσαι. Εγώ η συλλέκτρια που τις μαζεύω. Μην καρπώνεσαι. Μια μέρα θα τις πάω σε σπα αυτός. Μια φορά είχε πάει νομίζω σε λασπόνερα. Όχι λασπόνερα, λασπόλουτρα, συγγνώμη. Σε λασπόνερα πάω. Και θέμα ρε εσύ, που είχαμε δείξει με τα λασπόλουτρα.